centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Την Κυριακή 8 του μηνός η κυρία Τελιουριώδη βγάζει ένα δελτίο τύπου με έναν πολύ μεγάλο τίτλο. Ο τίτλος είναι «Να δοθούν ξεκάθαρες απαντήσεις από τον Περιφερειάρχη κύριο Κασαπίδη και τον Αντιπεριφερειάρχη κύριο Σαββόπουλο για τη δημιουργία διακομεταστικού κέντρου στην Καστοριά, οι υποδομές το οποίο ξεκίνησαν επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ή αν σχεδιάζουν να το κάνουν αλλού». Μάλιστα, στο κείμενο γράφει: «Ζητώ από την Περιφερειακή Αρχή, τον Περιφερειάρχη και τον Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς να τοποθετηθούν δημόσια και να ξεκαθαρίζουν προς τους πολίτες ανακυρώνουν τη δημιουργία διαμεταμοκριστικού κέντρου στην Καστοριά και αν προτείνουν, όπως μαθαίνουμε, να το δημιουργήσουν σε άλλη πόλη. Καλώ επίσης τους δημάρχους για συντονισμένες ενέργειες ώστε από κοινού να αποτρέψουμε την κλοπή ενός τέτοιου έργου που έχει ξεκινήσει μια πολύ σημαντική αναπτυξιακή υποδομή με εκατοντάδες θέσεις για την Καστοριά». Τι συμβαίνει εδώ λοιπόν, κύριε Σαββόπουλε? Τι να απαντήσω τώρα, κύριε Μετσούλη? Εγώ τι να σας πω, εγώ τι να απαντήσω τώρα. Είναι το δεύτερο δελτίο τύπου που αναφέρεται στο όνομά μου, κυρία Τελιουριώδη. Ναι. Για το πρώτο θα ήθελα να τονίσω όσον αφορά την ενημέρωση των πολιτών, ας πούμε, που κάνει η ΠΕΣΛΟΝ Κοζάνης. Και τέλος πάντων είχε να κάνει με τον αριθμό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. Μάλιστα. Κάτι που γίνεται ούτως ή άλλως από τον ΕΟΔΗ με δελτίο τύπου για όλη την Ελλάδα, για όλες τις περιφερειακές ενότητες και όσον αφορά τους ελέγχους κάποιων μαγαζιών ή όχι. Δηλαδή για την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών. Δεν είναι κάτι το οποίο υποχρεώνεται ούτε επιβάλλεται τέλος πάντων από κάποιον. Θεωρώ ότι η κυρία Τελιουριώδη, τουλάχιστον στο κομμάτι της δύσκολης περίοδου τον Απρίλιο και τον Μάρτιο, που, όπου είχαμε μια καλή έτσι, συνεργασία όσον αφορά την αντιμετώπιση των προβλημάτων, είχε καθημερινή ενημέρωση. Δεν είναι κάτι προσωπικό αυτό από μένα. Τη δύσκολη περίοδο, όταν το νοσοκομείο είχε κοντεύσει να γονατίσει, δηλαδή είχε καθημερινή ενημέρωση όσον αφορά το ποιοι μπαίνανε, τι βγαίνανε, ποιοι ήταν τα περιστατικά και οτιδήποτε άλλο. Τώρα, αν ήθελε κάποια ενημέρωση ή έκανε ένα δελτίο τύπου έτσι για το Θεαθήνε για να δείξει και μια δραστηριότητα και να προσπαθήσει να χτυπήσει την περιφερειακή ενότητα, εφόσον δεν ήθελε να είναι αυτό και ήθελε να είναι επί της ουσίας, θα μπορούσε να το ζητήσει τηλεφωνικώς, είτε αυτό έχει να κάνει με την ενημέρωση ή να μας το υποδείξει. Τώρα, το να κάνουμε ένα δελτίο τύπου και να λέμε, ξέρω εγώ, γιατί δεν κάνετε αυτό για το κομμάτι της ενημέρωσης. Τώρα, το δεύτερο, όσον αφορά το διακομιστικό κέντρο, κύριε Ναζούλη, τώρα, εγώ θα προκαλέσω την κυρία Τελιουριώδη, αν θέλει, σε μια κοινή συνέντευξη τύπου, για να μας πει τι ακριβώς έχει κάνει για το διακομιστικό κέντρο. Γιατί αυτή η ιστορία με το διακομιστικό κέντρο. Θέλετε να την καλέσουμε τώρα? Όχι, αυτό θα γίνει η παρουσία των δημοσιογράφων. Δεν χρειάζεται να βγούμε στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, τι σημαίνει διακομιστικό κέντρο? Όποτε θέλει, ανοιχτά, στην αίθουσα κάτω επιτρέπεται. Πολύ ευχαρίστω και για όλα τα θέματα. Γιατί εμείς δεν απαξιώνουμε την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και το ρόλο τον οποίο έχει κάνει και η κυρία Τελιγιορίδου. Τώρα για το διακομιστικό κέντρο. Άρα λοιπόν, πρώτο το κρατούμενο, καλείται την κυρία Τελιγιορίδου σε ό,τι θέλει, για όλα τα θέματα που αφορούν την Καστοριά. Για όλα τα θέματα. Για όλα, όχι μόνο. Να μας πει και τι έγινε με το αρδευτικό και το φράγμα και το αρδευτικό της Διποταμίας, που επί των ημερών της, ενώ ήταν υπουργός, δεν κατορθώθηκε η αξιολόγηση του Υπουργείου να το έχει εντάξει μέσα και μια σειρά από άλλα έργα, έτσι. Ασφαλώς και αναγνωρίζουμε ότι γίνανε προσπάθειες, ότι ξέπλεξε το αστυνομικό κτίριο. Δεν είμαστε εμείς αυτοί που απαξιώνουν. Ότι φρόντισε να αδειοδοτηθεί, ας πούμε, το εκθεσιακό κέντρο, το οποίο δεν είχε το νομικό πλαίσιο της αδειοδότησης. Γίνανε προσπάθειες. Αλλά τώρα να μας λέει για το διακομιστικό κέντρο, το οποίο διακομιστικό κέντρο, δηλαδή παρουσιάζεται μια μελέτη βιωσιμότητας. Το οποίο πάει φλωρινά. Αφήστε με λίγο να πω. 8/9/2016, κύριε Νατσούλη, υποβλήθηκε μια πρόταση από τον Εργοσέ. Με τριμερή συνεργασία Εργοσέ, ΟΣΕ και το Υπουργείο Μεταφορών της Αλβανίας υποβλήθηκε μια μελέτη εκπόνησης βιωσιμότητας. Ξέρετε τι σημαίνει μελέτη βιωσιμότητας? Γιατί πολλοί Καστοριανοί νομίζουν ότι υποβλήθηκε η οριστική μελέτη η οποία θα μας συνδέει το αεροδρόμιο της Καστοριάς με τον δρόμο, ξέρω εγώ, Ελλάδα, Αλβανία, Πόγραδες, Φλόρινα, δεν ξέρω. Και 17 με πανηγυρικό τρόπο, λίγο πριν τις εκλογές πρέπει να ήταν αυτό, του 2019, παρουσία δεν ξέρω τώρα του κύριου Σπίρτζη. Έβγαλε και ένα σπότ ότι εμείς, λέει, το διακομιστικό κέντρο, την σύνδεση, λέει, της Καστοριάς, μελέτη βιωσιμότητας, για να ξέρουμε, η οικονομικοτεχνική μελέτη είναι το καταρχή στάδιο για να δείξει αν είναι βιώσιμο ή όχι. Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν μας την έχουν παρουσιάσει και μακάρι, ας πούμε, τα αποτελέσματα να είναι θετικά. Αλλά μετά τη μελέτη βιωσιμότητας υπάρχουν πάρα πολλά στάδια.
Δηλαδή, εδώ η σημερινή Περιφερειακή Αρχή, μέσα και σε αυτό που λέγεται Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, γιατί και αυτό θα μιλήσουμε, προσπαθεί να εντάξει έναν ευρύτερο σχεδιασμό που θα συνδέει σιδηροδρομικά και την περιοχή της Καστοριάς με την περιοχή την ευρύτερη, ξέρω εγώ, τόσο προς πλευράς Φλόρινας. Με λίγα λόγια, κύριε Σαββαπλέ, φεύγει λοιπόν, το διακομεταστικό από την Καστοριά, πάει Φλόρινα. Κύριε Νατσούλη, υπάρχει μια απόφαση από το 2005, ναι, όπου το τότε Υπουργείο, μια κοινή υπουργική απόφαση, παραχωρήθηκαν 821-823 στρέμματα στην νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Υπάρχουν και τα συμβόλαια, εκ των οποίων τα 300 γίνανε ΒΙΠΑ, τα άλλα 350 χαρακτηρίζεται εμπορευματικό σταθμός. Μάλιστα. Και τα άλλα 250 χαρακτηρίζεται προς διάθεση πιθανών για την επέκταση του ΒΙΠΑ. Από εμάς εξαρτάται και από τις συνθήκες να δημιουργηθεί όταν βρεθεί η κατάλληλη περιοχή. Δηλαδή, υπάρχει χαρακτηρισμένος χώρος από το 2005 που χαρακτηρίζεται ως εμπορευματικό σταθμός. Το να ρίχνουμε φωτοβολίδες και να πετάμε, ξέρω εγώ, πυροτεχνήματα για να προσπαθήσουμε να αποπροσανατολίσουμε τον κόσμο και να λέμε ότι εμείς κάναμε διακομιστικό κέντρο. Ποιο είναι το διακομιστικό κέντρο, δηλαδή, πέραν αυτού που ανέφερε ως εκπόνηση της μελέτης βιωσιμότητας, τι άλλο έχει γίνει για το διακομιστικό κέντρο? Το ότι το έχει εντάξει σε έναν στρατηγικό σχεδιασμό και αυτό μόνο αρκεί? Αρκεί μόνο αυτό? Ή στα εγγένεια, ξέρω εγώ, που είδα τον κύριο Σπίρτζη που έκοψε την κορδέλα όσον αφορά δηλαδή την ολοκλήρωση των έργων Κορομιλιάς Κρυσταλλοπηγής. Δεν είναι κακό η δημόσια διοίκηση, ξαναλέω ότι έχει συνέχεια. Αλλά μην κόβουμε καρδέλες και δεν αναφερόμαστε καθόλου, ας πούμε, στους προηγούμενους, στο τι κάνανε και προσέξτε, τι δεν κάνανε. Προσέξτε όμως τι γίνεται, να πω μια διακομιστικό κουβέντα. Κέντρο, μια κουβέντα πέραν, λοιπόν. Πέραν, κύριε Νατσούλη, του 2005, που είναι χαρακτηρισμένη μια περιοχή εκεί, δίπλα από την περιοχή του ΒΙΠΑ, ως εμπορευματικό σταθμός, ο οποίος θα έχει αυτή τη χρήση, δεν υπάρχει κάποια άλλη ενέργεια. Η ιστορία αυτό ξεκινάει... που έγινε από την κυρία Τελιγιορίδου, και μάλιστα πανηγυρικά δόθηκε ένας τόνος, είναι η εκπόνηση της μελέτης της βιωσιμότητας. Δεν θυμάμαι τι κόστος είχε η πρόταση ως πρόταση. Όταν όμως εγώ ως Περιφερειακή Αρχή βάζω ως προτεραιότητα ένα έργο, δεν περιμένω να ψάξω ένα διασυνοριακό πρόγραμμα για τη χρηματοδότηση να το υποβάλω το 2016. Ξέρετε πότε πήρε έγκριση αυτή η πρόταση και υπογράφηκε η σύμβαση? Το 2019, μετά από 3 χρόνια. Δηλαδή, εσείς αν έχετε μια προτεραιότητα, δεν υπάρχουν εθνικοί πόροι, δεν υπάρχει το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. 250.000 ήθελε ο κύριος Νατσούλης, δεν ήθελε κάτι μεγάλο ποσό. Υπουργός ήταν. Δεν θα ψάξεις να παρακαλέσεις την εκάστοτε διαχειριστική αρχή ενός διασυνοριακού προγράμματος για να κάνεις τη μελέτη βιωσιμότητας. Ξέρετε πόσες μελέτες χρειάζονται ακόμα για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία? Τουλάχιστον τον κόσμο οφείλουμε να λέμε τις αλήθειες. Και η αλήθεια είναι αυτή. Δεν είπε καμιά φορά μελέτη βιωσιμότητας. Μελέτη βιωσιμότητας είναι το καταρχήν στάδιο. Να δεις αν είναι βιώσιμο το όλο εγχείρημα. Αν είναι βιώσιμο, προχωρά σε μια σειρά από μελέτες. Πολύ μεγάλος δώρος. Ξέρετε πόσες μελέτες, κύριε Νατσούλη, κατεβάσαμε κάτω στη διαχειριστική αρχή την προηγούμενη εβδομάδα στην Εγνατία από τη σύραγγα Κλεισούρας? Θέλετε να σας πω τα τεύχη? Ναι. Να σας πω. 55 διαφορετικά τεύχη. Ένα ολόκληρο φορτηγάκι. Λέτε λοιπόν ότι... Μείνετε άναυδος. Λέτε με αυτό το πράγμα λοιπόν ότι μας περιμένει πάρα πολύ δουλειά. Είμαστε συνεπιακό στάδιο. Ναι, το να λέμε ότι έγινε ακόμα μελέτη βιωσιμότητας, τι σημαίνει? Όμως θέλω λίγο να σταθώ στην μεγάλη εικόνα. Κύριε Σαββόπουλε, να σταθώ λίγο στην μεγάλη εικόνα. Θυμάστε όταν το εξήγηλε ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας στην Κοζάνη για το περίφημο λιμάνι της Στεριάς. Τότε στην Καστοριά υπήρξε πολύ μεγάλη ειρωνία γύρω από αυτήν την αναφορά. Όμως την ίδια ακριβώς εποχή υπήρξε έντονη διαμαρτυρία του βουλευτή Φλόρινας, του κύριου Κωνσταντινίδη, ο οποίος θεωρούσε απαράδεκτες τις δηλώσεις Τσίπρα για διακομιστικό κέντρο στην Καστοριά, λέγοντας ότι το δικαιούται η να είμαστε η λίγο ουσιαστικοί από τη συζήτηση. Το ότι να μπαίνουν ελεκτικά κάποιοι οι οποίοι θέλοντας να υπερασπιστούν, ξέρω εγώ, κάποια συμφέροντα της τοπικής τους κοινωνίας. Θέλω να πω, μήπως και εμείς από την αρχή δεν το είδαμε πολύ σοβαρά αυτό το θέμα? Νατούλη, όσον αφορά το διακομιστικό κέντρο επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, πέραν της μελέτης βιωσιμότητας, η οποία υποβλήθηκε στο διασυνοριακό πρόγραμμα Ίντερεκ, και πέραν το ότι υπάρχει, ας πούμε, αυτό που λέμε ο στρατηγικός σχεδιασμός, δηλαδή ότι μπήκε μέσα, υπήρχε κάποια άλλη ενέργεια? Αυτή είναι η ερώτηση. Τώρα, αν υπάρχει απάντηση σε αυτήν την ερώτηση, δηλαδή το να λέμε και πέραν, ας πούμε, τη δήλωση που έκανε ο κύριος Τσίπρας, ότι η Καστοριά θα γίνει διακομιστικό κέντρο. Το λιμάνι της Στεριάς. Σας λέω ότι από το 2005 με κυβέρνηση του Καραμαλή και με νομάρχη τον τότε τον κύριο Λιάτζη, παραδόθηκε και παραχωρήθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μία έκταση 830 στρέμματα στην ευρύτερη περιοχή του ΒΙΠΑ. Με αποκλειστικό στόχο να γίνει το ΒΙΠΑ όπως και έγινε. Και το ΒΙΠΑ, να ξέρετε, είναι ένα από τα καλύτερα έτσι οργανωμένα βιομηχανικά πάρκα. Υπάρχει δυσκολία ότι συνεχίζει η ΕΤΒΑ
να θέλει 22-23 χιλιάρικα το στρέμμα. Δεν πάνε όμως οι επενδυτές εκεί. Δεν πάνε γιατί ζητάει 22 χιλιάδες το στρέμμα. Κάτι το οποίο προσπαθούσαμε να το αντιμετωπίσουμε και δυστυχώς δεν μπορέσαμε. Ενώ τα χωράφια γύρω-γύρω και ναι, αμπελόκηπους και τα λοιπά, πέρα όμως τώρα, ξαναλέω, με το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης είναι μια ευκαιρία να δούμε πώς μπορούμε να το οργανώσουμε και να δώσουμε κίνητρα φορολογικά και ένα ειδικό φορολογικό καθεστώς για να έρθουν 5-10 επενδυτές για να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης. Πέρα λοιπόν της μελέτης βιωσιμότητας που υποβλήθηκε και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, πέρασαν 5 χρόνια πάμε τώρα. Πέραν της εξαγγελίας του κύριου Τσίπρα που είπε θα γίνει διακομιστικό κέντρο της Καστοριάς, δεν υπάρχει κάτι άλλο εκτός από το 2005 που είναι πολύ πριν να έρθει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και η κυρία Τελεγιορίδου, όπου υπάρχει με χαρτιά, το ΦΕΚ είναι το 1465 του 2005, όπου εκεί υπάρχει, επαναλαμβάνω, ένας ένας χώρος προς διάθεση για εμπορευματικό σταθμό. Μακάρι να γίνουν έτσι οι προϋποθέσεις, να ολοκληρωθούν οι μελέτες των σιδηροδρομικών σταθμών και να μπορέσουμε και εμείς να κάνουμε αυτό που λέγεται το διακομιστικό κέντρο, το logistic, τέλος πάντων, μάλιστα, που θα βοηθήσει την περαιτέρω ανάπτυξη. Όλα τα άλλα είναι για λόγια και έτσι για να δημιουργούμε εντυπώσεις. Παράλληλα, η κυρία Τελιγιορίδου έδωσε στη δημοσιότητα και τις θέσεις της για το master plan για την περίφημη δίκαιη μετάβαση, η οποία βεβαίως όπως καταλαβαίνετε καθόλου δίκαια δεν είναι για το νομό της Καστοριάς. Είχαμε και μια εξέλιξη πάνω σε αυτό. Ο κύριος Κασαπίδης ανακοίνωσε την παράταση των προτάσεων. Νομίζω ότι αναρθεί και ο κύριος Μουστορούλης, πάει για αργότερα η έλευσή του εδώ. Σε αυτό το κομμάτι, κύριε Σαββόπουλε, έχουμε κάποια εξέλιξη? Γιατί εμείς στην Καστοριά, νομίζω και εσείς το είχατε πει εμέσως πλην σαφώς, ότι δεν θεωρείτε αυτό το σχέδιο υπέρ της Καστοριάς. Δεν έκανα λάθος? Θεωρώ ότι το συγκεκριμένο σχέδιο, από τη στιγμή που δεν φαίνεται ότι πώς το είχατε πει, απαράδεκτο το είχατε πει, δεν είναι άμεσα ωφελούμενο. Μην λέτε λέξεις οι οποίες δεν τις χρησιμοποίησα. Λοιπόν, εκτός από πέρα από κάποιους κεντρικούς σχεδιασμούς που υπό προϋποθέσεις μπορεί να είμαστε επιλέξιμοι, θα δημιουργήσει και θα συνεχίσει την αδικία η οποία γίνεται για την κοινωνία της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Θα πρέπει να φαινόμαστε και εμείς επιλέξιμοι, όπως και η ΠΕ Γρεβενό. Έχουμε ξαναπεί, κύριε Νατσούλη, ότι τα χρόνια τα οποία εμείς. Μήπως από αυτήν τη δίκαιη μετάβαση πάει και το διακομιστικό στη Φλόρινα? Γιατί αυτό θέλουμε μια απάντηση, να μην το ξεφύγουμε και από αυτό. Πάει στη Φλόρινα? Το ξαναρωτάμε. Κύριε Νατσούλη, κάνετε πολλές ερωτήσεις μαζί και σας έχω πει τι σημαίνει διακομιστικό και τι έχει γίνει μέχρι τώρα από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, δηλαδή, το να προσπαθεί η κυρία Τελεγιορίδου να πει ότι εμείς είχαμε διακομιστικό ενώ δεν είχαμε τίποτε και υπάρχει ένας εμπορευματικός σταθμός χαρακτηρισμένος πάνω από 300 στρέμματα, και τώρα το να βλέπουμε, ας πούμε, σε ένα σχέδιο το οποίο υπάρχουν επιλεξιμότητες, θα μπορεί να γίνει και στη Φλόρινα και στην Καστοριά. Δεν νομίζω να αποκλείει το ένα με το άλλο. Αυτό είναι μια αυτή είναι η απάντηση. Δηλαδή. Δεν αποκλείει το ένα με το άλλο. Θα γίνει και στην Καστοριά, θα γίνει και στη Φλόρινα. Το θέμα είναι να υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον. Όλα από εκεί ξεκινάνε. Εμείς, όπως πολύ καλά ξέρετε, με την Εγνατία, η οποία ολοκληρώθηκε η κάθετος και μας συνδέει, ξέρω εγώ, με την Αλβανία, ξέρετε πολύ καλά ότι γεωγραφικά ως περιοχή έχουμε πολύ περισσότερα και συγκριτικά πλεονεκτήματα από ό,τι ξέρω εγώ άλλες περιφερειακές ενότητες, λόγω και της κατασκευής του δρόμου. Από εκεί και πέρα, για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης έχουν γίνει συζητήσεις. Θεωρώ ότι θα πρέπει να βρεθεί τρόπος και να είμαστε επιλέξιμοι και εμείς ως ΠΕ Καστοριάς. Γιατί αν τελικά ισχύσει αυτό που βλέπουμε μέχρι στιγμής, υπάρχει ο κίνδυνος και οι υγιείς επιχειρηματίες που θέλουν να επενδύσουν και εφόσον έχουν φορολογικά κίνητρα και τέλος πάντων υπάρχει έτσι ένα καλύτερο επενδυτικό περιβάλλον σε άλλες περιοχές, ξαφνικά οι Καστοριανοί να μας πάνε στην Κοζάνη και στη Φλόρινα και να ερημώσει και άλλο η περιοχή μας. Αυτό θα πρέπει να το δούμε όλοι μαζί, να το δει η περιφέρεια, να το δουν οι βουλευτές μας, να το δει η κυβέρνηση, οι αρμόδιοι υπουργοί, για να μην έχουμε αυτό που λέμε, κάτι το οποίο δεν θα μπορέσουμε μετά στην πορεία να το αντιμετωπίσουμε και να το λύσουμε. Να σας κάνω πάνω σε αυτό μια πολύ απλή ερώτηση. Άμεσα επιλέξιμοι και πρέπει οπωσδήποτε να βρεθεί τρόπος να διορθωθεί. Ωραία. Αυτό, λοιπόν. Και πρέπει να αγωνιστούμε γι' αυτό όλοι. Βεβαίως, όλοι. Βλέπετε όλοι τι έγινε μαζί στα Γρεβένα όμως. Ενώθηκαν όλοι μαζί για αυτό το θέμα. Και εμείς ενωμένοι είμαστε. Να το δούμε όμως. Δεν το βλέπω ακόμα. Δεν έχουμε. Μπορεί να είμαστε ενωμένοι, δεν είμαστε ακόμη συντονισμένοι. Δεν το βλέπω να το έχουμε πάρει ζεστά. Πρέπει λίγο να πάμε μαζί. Με κάποια πράγματα πρέπει να πάμε μαζί. Μοιραία. Για το καλό της Καστοριάς. Άμα πάμε για το καλό του παραδάξου, δεν κάνουμε καμία δουλειά. Το αυτοδιοικητικό σχήμα της Καστοριάς είναι ενωμένο, κύριε Νατσούλη. Μακάρι.
Θα το δείτε και στις επόμενες μέρες. Μακάρι, να το δούμε πραγματικά. Τώρα, αυτοδιοικητικότητα λέμε, ναι. Νοούμε και τους τρεις δήμους και την περιφέρεια της χωριάς. Εντάξει, ναι. Ωραία. Λοιπόν, αυτό, ήθελα μια ερώτηση ακόμα, γιατί θέλω να την κάνω για αυτή την ερώτηση, για το διαμετωπιστικό. Αν είναι ένα έργο το οποίο το πιστεύετε εσείς πραγματικά, δηλαδή πέρα από τα υπόλοιπα που λέμε, είναι ένα έργο που πιστεύετε ότι είναι, ναι, ένα πολύ ωραίο έργο για την Καστοριά αυτό? Δηλαδή μέσα σας το νιώθετε ότι είναι κάτι καλό για την Καστοριά? Το πιστεύετε αυτό το έργο ή όχι? Κύριε Νατσούλη, ό,τι γίνεται στην Καστοριά εννοείται ότι το πιστεύουμε και εννοείται ότι θα προσπαθήσουμε να γίνει. Όμως όλα αυτά τα οποία λέτε, δηλαδή για να γίνει αυτό θα πρέπει να έρθει η κατάλληλη συνθήκη, θα πρέπει να υπάρχει το αντίστοιχο επενδυτικό ενδιαφέρον και να ξεκινήσει η δημιουργία των υποδομών. Υπάρχει ο χώρος. Υπάρχει ο χώρος από πρόβλεψη, ξαναλέω, της τότε νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Φαίνεται ότι ακόμα υπό τις παρούσες συνθήκες δεν έχει βρεθεί, ας πούμε, το κατάλληλο timing για να δημιουργηθεί όλο αυτό. Εσείς τι πιστεύετε, ότι αν υπήρχε έτσι σοβαρό επιχειρηματικό ενδιαφέρον, δεν θα μπορούσε να γίνει αυτή η δομή? Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εμείς δεν πρέπει να στραφούμε προς αυτή την κατεύθυνση και να δούμε το τι μέλη γενέστε με όλη αυτή τη διαδικασία. Πέστε μας, εκτός από τη Θεσσαλονίκη που ίσως έχει τέτοιους χώρους, υπάρχουν αντίστοιχοι χώροι. Αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε και το μάνα εξ ουρανού πάντα. Δηλαδή, πρέπει Ελλάδα. Να κινηθούμε και εμείς λίγο. Κινούμαστε. Αναβαθμίζουμε τις υποδομές του αεροδρομίου. Σας το είπα πριν από λίγο. Ναι. Όλα αυτά μεταξύ τους. Έχουμε βάλει στο κεντρικό σχεδιασμό τη μελέτη για τη σιδηροδρομική γραμμή. Υπάρχει από το 1993 μία προμελέτη, στην οποία, ας πούμε, απαντάει η υπηρεσία δικιά μας, ας πούμε, από το 2007-2008 όσον αφορά το σχεδιασμό, και μάλιστα έχει και έχω μπροστά μου, ας πούμε, ένα έγγραφο της τότε διευθύντριας προς τον ΟΣΕ, που έλεγε, ξέρω εγώ, όσον αφορά για την διαδρομή η οποία πρέπει να περνάει, για αυτό που σας έλεγα, ξέρω εγώ, για τον εμπορευματικό σταθμό εκεί στο ΒΙΠΑ που γίνεται τώρα κτλ. Όλα αυτά είναι ένας σχεδιασμός ο οποίος μακάρι, ξέρω εγώ, να υπάρχει έτσι η δυνατότητα ορίμασης μελετών, και εδώ είμαστε για να σας ενημερώνουμε, και ο χρόνος περνάει γρήγορα. Δηλαδή στον απολογισμό που θα γίνει με το πέρας της θητείας της Περιφερειακής Αρχής, αυτά όλα θα λέγονται. Ένα, δύο, τρία, τι κάναμε, τι δεν κάναμε. Θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο με δύσκολες συνθήκες. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων έχει μείνει με πολύ λίγο προσωπικό. Προσπαθούμε εδώ και καιρό και προσπαθούμε να πείσουμε κάτω ότι θα πρέπει κάποτε να ανοίξει έτσι ένα κομμάτι προσλήψεων, να έρθουν έτσι 5-6 άνθρωποι ακόμα πιο νέοι. Έχουμε το πλεονέκτημα. Υπάρχουν χρηματοδοτικά σε σχέση εργαλεία. Με τη Φλόρινα έχουμε κάποια πλεονέκτημα. Έχουμε το αεροδρόμιο. Πρέπει να το δούμε. Πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε ό,τι έχουμε τέλος πάντων. Τα έχουμε πει. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο που μας διαθέσετε σήμερα, γιατί πήγαμε λίγο, ανοίξαμε λίγο τη συζήτηση. Για πολλά θέματα. Δεν πειράζει. Εγώ σας ευχαριστώ που μας δίνετε τη δυνατότητα να. Να είστε καλά. Και χρόνια πολλά αύριο για την Καστοριά μας. Γιατί χρόνια αύριο πολλά για την Καστοριά μας με διαφορετικές. Απελευθερώθηκε όλος ο νομός, να υπενθυμίσουμε, και όχι μόνο η πόλη της Καστοριάς. Να τα λέμε αυτά. Να είστε καλά και καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.